Φίλοι και φίλες του Άπολα Sport, παραμένουμε εδώ στο γήπεδο της Αλαβούτα στο Περιστέρι, όπου διεξάγεται το φιλικό παιχνίδι του Κεραυνού Πετρούπολης με την Άμπυλα. Λοιπόν, σειρά τώρα μετά τον τεχνικό διευθυντή Παναγιώτη Δουγέκο, είναι ο ποδοσφαιριστής Μένιος Μπαρμπούδης. Μένιο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία και να διεξαχθεί χωρίς διακοπές το νέο πρωτάθλημα. Σωστά, όπως το είπατε κι εσείς, με υγεία πάνω απ' όλα. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή αρχή στις υπόλοιπες ομάδες, αλλά και στην ομάδα την οποία ανήκω. Πες μας λίγα λόγια έτσι, για τον Κεραυνό Πετρούπολης, ναι. Να μάθουμε... Βεβαίως. Είναι η τρίτη χρονιά που βρίσκομαι στην ομάδα. Όπως και τις προηγούμενες, έτσι και φέτος η ομάδα έχει ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές. Έχει θέσει τους στόχους της, οι οποίοι είναι... Η άνοδος, έτσι, φυσικά πάντα μέσα από σκληρή προπόνηση και δουλειά. Να σε ρωτήσω, Μένιο, τι έφταιξε και η ομάδα δεν βρέθηκε ψηλότερα στη βαθμολογία στο πρωτάθλημα που έληξε πρόωρα. Δεν ήταν μέσα στις τέσσερις. Θεωρώ ότι ο κυριότερος λόγος ήταν η διάρκεια, θα έλεγα, και οι λεπτομέρειες που στέρισαν αυτή την άνοδο. Πιστεύω ότι με την έλευση και του καινούργιου προπονητή, αλλά και του βασικού κορμού που υπάρχει στην ομάδα, ότι φέτος θα καταφέρουμε να ανέβουμε κατηγορία. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον νέο coach, τον Αλέξη Κοτσούλα? Είμαστε μαζί από τις αρχές προετοιμασίας, είμαι από τους παίκτες που συμμετείχα από την αρχή. Έχω μια πρώτη εικόνα η οποία δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε ένα πολύ πολύ καλό επίπεδο προετοιμασμένος, ώστε να βοηθήσει την ομάδα να κάνει το βήμα παραπάνω. Και το κλίμα πώς είναι μεταξύ σας? Το κλίμα είναι άριστο όπως κάθε χρονιά. Είναι ένα προσόν το οποίο έχει αυτή η ομάδα. Είστε μια παρέα? Είμαστε μια παρέα. Θεωρώ ότι είμαστε μια οικογένεια η οποία και στα καλά και στα κακά είναι μαζί και είναι πραγματικά δυσέβρετο. Και γι' αυτό χαίρομαι που είμαι ποδοσφαιριστής αυτής της ομάδας. Ωραία. Τώρα, για τη νέα σεζόν, ξεκάθαρος στόχος είναι η άνοδος στη Β' κατηγορία. Όπως κάθε χρονιά, θεωρώ ότι αυτή η κατηγορία έχει μόνο προς τα επάνω, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε περισσότερο από τις προηγούμενες δύο χρονιές, ώστε να ανέβουμε. Οπότε θα έλεγα και εγώ, θα συμφωνούσα ότι είναι ξεκάθαρος ο στόχος αυτός. Πώς κυλάει η προετοιμασία, η ομάδα θα είναι έτοιμη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος? Η προετοιμασία είναι επίπονη όπως προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να είναι, γι' αυτό το λόγο ονομάζεται και προετοιμασία. Πιστεύω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά, κοπιάζουμε και θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα όπως πρέπει. Ωραία. Και τι υπόσχεσαι εσύ από την πλευρά σου? Τι μήνυμα στέλνεις εν ώψη της νέας σεζόν? Το μήνυμα είναι να είμαστε όλοι υγιείς, να μπορέσουμε να απολαύσουμε κάθε αγωνιστική, να μην στερηθούμε ούτε λεπτό, να απολαύσουμε αυτό που κάνουμε με υγεία, ξαναλέω. Με υγεία. Καλή σεζόν. Εγώ να ευχηθώ να πραγματοποιηθεί ο στόχος της ανόδου, υγεία πάνω απ' όλα και να διεξαχθεί χωρίς διακοπή το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ και εύχομαι και εγώ το ίδιο πράγμα. Ευχαριστώ. Καλό.